ήρθατε, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στη μηχανή του χρόνου. Ο Αλέξανδρος Ιώλας ήταν ένας παγκοσμίου φήμης γκαλερίστας με τεράστια αποδοχή στο χώρο της τέχνης. Ντεκήρικο, Πικάσο, Μαξ Έρνστ, Τσαρούχης είναι μερικοί μόνο από τους καλλιτέχνες που ανέδειξε στην πολυετή καριέρα του δαιμόνιος Έλληνας. Η εικόνα του στην Ελλάδα όμως τσαλακώνεται τη δεκαετία του 80 όταν βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σκανδάλου που έγινε πρωτοσέλιδο και οδήγησε τελικά στην κατάρρευσή του. Ο Ιώλας γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και με συστατική επιστολή του Καβάφη έρχεται στην Αθήνα, όπου γνωρίζεται με τον Σικελιανό, τον Μητρόπουλο και τον Παλαμά. Στη συνέχεια φεύγει στο εξωτερικό. Γίνεται κορυφαίος χορευτής, αλλά εγκαταλείπει τον μπαλέτο. Όταν αντικρίζει ένα έργο του τότε άγνωστου Ντεκήρικο, αποφασίζει να γίνει έμπορος τέχνης. Μέσα σε λίγα χρόνια ανοίγει 5 γκαλερί σε όλες τις γωνιές του κόσμου. Είναι ο άνθρωπος που ανακάλυψε τον Άντι Γουόρχολ και εκτόξευσε το καλλιτεχνικό κίνημα της Pop Art στην κορυφή του χρηματιστηρίου της τέχνης. Η επιστροφή του Ιώλα στην Ελλάδα συνοδεύεται από ένα μεγαλόπνο έργο. Την κατασκευή της περίφημης Βίλας των 2.000 τετραγωνικών μέτρων στην Αγία Παρασκευή. Τείχη από μάρμαρο, πόρτες από χρυσάφι, αρχαίες κολόνες από τη Ραβένα και 10.000 έργα τέχνης σημαντικής αξίας διακοσμούσαν τη βίλα. Το 1952, απέναντι από την καλερί του Ιώλα, υπάρχει ένα εργοστάσιο υποδημάτων. Εκεί εργάζεται ένας άσημος νεαρός. Το όνομά του είναι Άντι Γουόρχολ και έτυχε να τον προσέξει ο Ιώλας. Του έκανε εντύπωση κάθε πρωί που πήγαινε κάποιος νεαρός με ένα σακουλάκι που ήταν το κολατσιό του και να φεύγει το απόγευμα χωρίς το σακουλάκι. Αυτό ήταν ένα σημείο που του έκανε εντύπωση. Κάποια στιγμή λοιπόν το φωνάζει και του λέει: «Έλα εδώ», λέει, «σας παρακαλώ κύριε, τι πάτε και κάνετε κάθε μέρα εκεί με το σακουλάκι?» «Και το σακουλάκι είναι το κολατσιό μου». «Και μέσα εκεί τι κάνετε?» «Λέει, σχεδιάζω παπούτσι». «Γιατί», λέει, «τι είναι εργοστάσιο παπουτσιών?» «Είναι ακριβώς». «Και λέει, μπορείτε να μου φέρετε να δω τα σχέδια που σχεδιάζετε?» Την επόμενη μέρα πάει αυτός ο νεαρός στον Ιώλα στην καλλιτέχνη και του λέει: «Ορίστε, να, αυτά είναι τα σχέδια». Με το που τα βλέπει ο Ιώλας, γυρίζει, σηκώνει το όρθιο, τον κοιτάζει στα μάτια και του λέει: «Κυριέ μου, μέχρι σήμερα ήσασταν σχεδιαστής παπουτσιών. Από αύριο ξεκινάτε να δουλεύετε την πρώτη σας έκθεση». Ήταν Άντι Γουόρχολ. Ο Γουόρχολ ήταν μόλις 20 ετών. Ο Ιώλας τον σύστησε στο περιοδικό Glamour, όπου σχεδίαζε παπούτσια για μεγάλες φίρμες και περιοδικά μόδας. Του ζητά να κλέψει τις ιδέες των διαφημιστών και να τις παντρέψει με τις κοινοτυπίες. Τον Ιούνιο του 1953 εγκαινιάστηκε η πρώτη ατομική του έκθεση με μια σειρά σχεδίων βασισμένων σε διηγήματα του Τρούμαν Καπότε. Έβλεπες ότι ο Ιώλας είχε μέσα του, είχε αυτό που λέγανε αυτό, το προσοκρατικό. Εκμέευε αρκεί να διέβλεπε ότι μέσα σου έχεις λίγο ταλέντο και στόβγαζε και στόδινε με το παραπάνω. Οι κριτικοί διχάζονται, αλλά υμνούν το δημιούργημα του Ιώλα και άλλοι τον χαρακτηρίζουν παλιόπαιδο. Ήταν το παλιόπαιδο που με μέντορα τον Ιώλα επέβαλε την Pop Art, που σύντομα έγινε παγκόσμιο καλλιτεχνικό ρεύμα. Και όμως στην πρώτη έκθεση δεν πούλησε ούτε ένα έργο. Το 1965 έχει 5 γκαλερί σε 5 ηπείρους. Ο Ιώλας βέβαια είχε γκαλερί σε όλο τον κόσμο, στη Νέα Υόρκη, Μιλάνο. Ήταν πράγματι μια παρουσία διεθνής που στήριξε Έλληνες καλλιτέχνες. Στη ζωή το μεγαλύτερο πράγμα του Τσεβρόγη είναι όταν γνωρίσετε μεγάλους ανθρώπους. Ή στο χρήμα, ή στο μυαλό, ή στο χαρακτήρα, ή στο ύφος, ή στην τρέλα, ή σε οτιδήποτε. Cherchez la grandeur. Ο Πικάσο έδωσε τα έργα του στον Ιώλα, μεταξύ τους δεν υπήρχε συμβόλαιο, παρά μόνο ο λόγος τους. Ο Ισπανός καλλιτέχνης άφησε τον Ιώλα να διαλέξει ποια έργα του θα πουλούσε στις γκαλερί. Όταν το μάτι του έπεφτε σε κάτι,
Εγώ έλεγα, αυτό είναι σημαντικό, θα πει ότι είναι πολλά λεφτά. Ο Πικάσο δεν ήταν παρά μόνο ένας από τους πολλούς σημαντικούς καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν μαζί του. Ήταν ο άνθρωπος που είχε αναδείξει το Max Ernst και το Magritte και μερικούς άλλους και μεταγενέστερους ακόμα. Ο Ιόλας ήταν ένας ιδιαίτερος γκαλερίστας. Ανακάλυπτε νέα ταλέντα και έλυνε κάθε βιοποριστικό τους πρόβλημα ώστε να αφοσιώνονται στην τέχνη τους. Όταν βοηθούσε κάποιον, τον βοηθούσε εμείς, σαν να ήταν η μάνα του, η γιαγιά του, ο παππούς του. Είτε είχαν ανάγκη να τράνε, είχαν ανάγκη να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, είχαν άρρωστα τα παιδιά τους, είτε ήθελαν να ταξιδέψουν, είτε ήθελαν... Ήταν δίπλα τους ο Ιόλας. Ο Έλληνας γκαλερίστας ήταν και δαιμόνιος έμπορος, που γνώριζε άριστα πώς διαμορφωνόταν η τιμή ενός έργου τέχνης. Το να είσαι γκαλερίστας στη Λιγούλη, λέει, είναι πολύ σοβαρό και επίπονο. Πρέπει να βρίσκεσαι με ένα ποτήρι σαμπάνια και να περιφέρεσαι με ένα αεροπλάνο σε όλες τις δεξιώσεις που γίνονται σε όλη τη γη. Εκεί συναντάς τους ανθρώπους οι οποίοι ή είναι πραγματικοί συντέχτες ή αγοράζουν γιατί χρηματιστηριακά οι πίνακες αυτοί έχουν αξία και μου δίνει τη δυνατότητα να τους γνωρίσω εγώ και να, ώστε να μπορώ να αναπτυχθώ σαν έμπορος. Γνωρίζοντας όλα αυτά, ο Ιόλας έβγαζε χρήματα από την άγνοια των πλουσίων όπως ο Ωνάσης. Για τέχνη δεν έδινε χρήματα ποτέ, γι' αυτό. Και του έλεγε το Ιόλα, κοίταξε να δεις, εγώ θέλω να βάλω στους χώρους μου ψεύτικα ρεπλίκες. Δεν με ενδιαφέρει να δίνω λεφτά για τα αληθινά έργα. Βέβαια, ήξερε ο Ιόλας ότι δεν ξέρει τι έχει ο Ωνάσης και τα έδινε σε διπλάσια τιμή τις ρεπλίκες και ήξερε πολύ καλά ότι δεν είναι πραγματικά τα έργα τα οποία του δίνει. Αναφυσβήτητα κέρδισε μυθικά ποσά από τις γκαλερί. Όταν στην Ελλάδα οι περισσότεροι πολίτες αγνοούσαν ποιος ήταν, αυτός σύγκρινε την περιουσία του με αυτή του Ωνάση λέγοντας «Μπροστά μου οι Ωνάσιδες είναι ζητιάνοι» και συνεχίζει «Ο Ωνάσης, ο καημένος, ευτυχώς που πήρε την Γκάλας, όχι πως καταλάβαινε τίποτα από όπερα, για επίδειξη το έκανε, ενώ εγώ έχω μυαλό, είχα και φίλους καλούς, τον Στραβίνσκι, τον Πικάσο, τον Μαρλό, ναι, είμαι πλούσιος». Εγώ είμαι περισσότερο από πλούσιος, γιατί δεν μετρώ, δεν ξέρω πόσα μηδενικά έχω. Λοιπόν... οι πλούσιοι ξέρουν τα μηδενικά, τα πτώχεια, τα επιτόχια. Εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι πλούσιος από φύση, δεν έχω περιμένω εγώ τα χρήματα να με κάνω πλούσιο. Και όμως το χρήμα δεν ήταν η προτεραιότητά του. Δεν ήταν ένας έμπορος που χρησιμοποιούσε την τέχνη για να κάνει χρήματα. Θα έλεγα ότι το ουσιαστικότερο κυρίως δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Τον ενδιαφέρει η τέχνη αυτή καθ' αυτή, τα έργα τέχνης. Όταν ο Αλέξανδρος Ιόλας έγινε ο μεγαλύτερος γκαλερίστας του κόσμου, προσπάθησε να αναδείξει και τους Έλληνες καλλιτέχνες. Και είχε βέβαια μια ειδική ευαισθησία στους Έλληνες καλλιτέχνες, τον Παύλο, τον Φουνέλη, τον Τσόκλη, που τον λάτρευαν. Από Χατζικυριάκο Γκίκα, Τσαρούχη, Τάκη, Αλέξη Κρυθάκη, Παύλο, Πανιάρα, Λαζόγκα, τους πιο νέους, Γιάννη Μπουτέα. Εγώ είμαι ίσως από τους ο νεότερος ίσως από τους καλλιτέχνες με τους οποίους συνεργάστηκε ο Ιόλας. Δεσμευμένους καλλιτέχνες, νέους, ταλαντούχους καλλιτέχνες που ερχόντουσαν από την Ελλάδα και που ουσιαστικά με ένα συμβόλαιο λεόντιο κατά κάποιο τρόπο ουσιαστικά αποθήκευε τα έργα τους με τον λόγο να μπορέσει κάποια στιγμή αργότερα, δημιουργώντας για αυτούς μια προϋπόθεση, θα έκανε ένας αγοράς, να τους πουλήσει ακριβότερα από ό,τι γινόταν, ώστε να ανεβάζει τις τιμές στο χρηματιστήριο. Εγώ δεν μπορούσα να πω ότι με εκμεταλλεύτηκε απέναντίας. Τα είχε με τον εαυτό του που δεν είχε προβλέψει ότι θα μπορούσα να προχωρήσω στη δουλειά μου τόσο πολύ. Ο Ιόλας συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξη του Τσαρούχη. Σε μια συνέντευξή του στο Μονόγραμμα, ο Γιάννης Τσαρούχης αναγνωρίζει τη βοήθεια που του προσέφερε ο Ιόλας. Γι' αυτό όταν ήρθε ο Ιόλας από την Αμερική και μου έδωσε 1.300 ευρώ το μήνα για να παίρνει όποιο έργο του αρέσει από αυτά που κάνω,
Σήμερα λέμε ότι με εκμεταλλεύτηκε, αλλά εκείνη την εποχή δεν υπήρχε κανένας Έλληνας να δώσει 300 ευρώ πέρα ένα έργο μου. Είναι πολύ φυσικό ο Γιόλος να αναφερθεί για τον Τζαρούχη, ο οποίος ήταν όχι μόνο ένας καλλιτέχνης, ζωγράφος δηλαδή, αλλά και ένα πνεύμα ανάλογο με αυτό του Γιόλα. Η ρήξη όμως δεν άργησε να έρθει όταν ακυρώθηκε μία έκθεση του Έλληνα ζωγράφου. Το 1957 έπρεπε να γίνει η έκθεσή μου στη Νέα Υόρκη στην Γκαλερί Γιόλα. Η έκθεση αυτή δεν έγινε και στη θέση της γίνηκε μια άλλη έκθεση του Γκίκα. Το συμβόλαιο έλεγε την μέρα που θα γινόταν η έκθεσή μου. Βασιζόμενο στη διαφήμιση που είχε γίνει πριν για την έκθεση, διέκοψε το συμβόλαιο και την ίδια χρονιά πήγα στην Αμερική για να δουλέψω στην όπερα του Ντάλλας. Ο Τσαρούχης ήταν και αυτός πριμαντόνα, να μην ξεχνάμε. Το καφενείο των νέων, τα νεοκλασικά του Πειραιά, είναι κάποιες από τις σημαντικότερες δουλειές του Έλληνα καλλιτέχνη που λέγεται ότι ήταν έμπνευση του Ιόλα. Του λέει, σταμάτα επιτέλους αυτούς τους ναύτες. Δεν πουλάνε, στο εξωτερικό δεν πουλάνε. Είσαι δάσκαλος καλλιτέχνης, έχεις καλή μαστοριά στον τρόπο της γραφής του πινέλου σου. Θα σου έχουν έναν οδηγό που θα σε παίρνει το πρωί και θα σε φέρνει το βράδυ και θα σε γυρίζει κάθε μέρα να ζωγραφίζεις πρώτα τα νεοκλασικά του Πειραιά. Θα ξεκινήσουμε με αυτό. Κάθε πρωί λοιπόν ήταν ο οδηγός, τον έπαιρνε, τον Τζαρούχη, τον πήγαινε στο Πειραιά και το απόγευμα τον γύριζε πίσω. Ο Αλέξανδρος Ιόλας αρχές της δεκαετίας του 50 αποφασίζει να δημιουργήσει στην Αττική ένα καλλιτεχνικό χωριό. Επιλέγει την ερημική τότε Αγία Παρασκευή επειδή αντιπροσωπεύει τη μαγεία του μεσογειακού τοπίου. Και αγόρασε το λίγο το πολύ 25 στρέμματα για να φτιάξει το μεταξύ το χωριό των καλλιτεχνών του, να τους χτίσει τα σπίτια και να φέρει όλους τους καλλιτέχνες του κοντά. Σημαντικοί αρχιτέκτονες και καλλιτέχνες όπως ο Πικιώνης και ο Τσαρούχης αναλαμβάνουν τα σχέδια και τη διακόσμηση της βίλας. Σιγά σιγά ουσιαστικά θα διαμόρφωσε ένα μουσείο, όχι μόνο σύγχρονες τέχνες, τα πάντα. Είχε αρχαία ελληνικά, είχε αιγυπτιακά, εδόια, γυάλινα. Ξέρω, αυτή ήταν η αφορμή της δίωξής του και είχε του κόσμου τα έργα. Το σπίτι του γεμίζει από σημαντικά και πανάκριβα έργα διάσημων καλλιτεχνών. Κάθε καλλιτέχνης που αγαπούσε ιδιαίτερο Γιόλας είχε το δωμάτιό του, την αίθουσά του. Έτσι είχαμε λοιπόν την αίθουσα του Καλντέρ, την αίθουσα του Άντι Γουόρχολ, του Αλέξια Κρυθάκη, είχαμε το μεγάλο σαλόνι του Τάκη, είχαμε το χώρο του Βυζαντινού πολιτισμού, το χώρο των αρχαίων, το χώρο του Αιγυπτιακού πολιτισμού με τις μούμιες, το χώρο του Κινέζικου πολιτισμού, τα κύπελα του Άουσμπουργκ, ο πολιτισμός των Ίνκας, πολιτισμός των Αστέκων, είχαμε κυκλαδικό πολιτισμό, είχαμε σύγχρονη τέχνη, μοντέρνα τέχνη, σουρεαλισμό. Από όλους αυτούς καλλιτέχνες αφιέρωνε τους χώρους. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο δωμάτιο του Άντι Γουόρχολ. Ήταν τόσο μεγάλα τα έργα του Άντι, που βλέπετε αυτούς τους τάκους επάνω στα μάρμαρα που γύριζαν γύρω-γύρω από τους τοίχους. Εκεί είχε τα τακούνια, τις γόβες του Άντι Γουόρχολ, εκεί είχε το οξυντασιό και τα πορτρέτα του, τα τέσσερα πορτρέτα που του είχε κάνει ο Άντι Γουόρχολ. Ήταν τόσο εντυπωσιακός ο χώρος που φανταστείτε ότι και στο ταβάνι επάνω, όλο το ταβάνι, ήταν ένα έργο του Άντι Γουόρχολ, το αρνητικό σε μαύρο-λευκό φόντο και μάλιστα το φώτιζε από κάτω μία ιδρία, η οποία βρισκόταν ακριβώς εδώ, μία μαρμάρινη ιδρία, το οποίο το φώτιζε και δεν ήξερε ο φωτισμός αυτός
από που βγαίνει. Το σπίτι του Ιόλα ήταν τεράστιο, εντυπωσιακό και ασυνήθιστο για τη φτωχική Ελλάδα της δεκαετίας του 50. Ήταν το σπίτι ενός κοσμοπολίτη που δεν τον ενδιέφερε να ακολουθεί το μέσον όρο, ούτε και έχει ιδιαίτερη σχέση με την ελληνική πραγματικότητα. Τα μέλη του διεθνούς Jet Set έρχονταν στην Ελλάδα για να επισκεφτούν τη δίλα του Ιόλα, την οποία ο ίδιος αποκαλούσε μουσείο. Τον παίρνει τηλέφωνο, ξέρω, για την Versace. Του λέγε, Ιόλα, έχω μόνο 2 ώρες καιρό να έρθω στη βίλα σου να με διασκεδάσεις. Και κατέβαινε στο αεροδρόμιο του Ελληνικού που ήταν τότε και να έρθει να δει τον Ιόλα για 1.5 ώρα. Το ίδιο έκανε ο Αρμάνι. Έχει καταφέρει ο Ιόλας και το έχει κάνει αυτό το μουσείο να το ξέρουν σχεδόν όλα τα μεγάλα ονόματα και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Εφοπλιστές, υπουργοί, διασημότες των τεχνών και των γραμμάτων συνοστίζονται στο σπίτι του Ιόλα. Εδώ έχει φάει ο Καραμανής, η Μέλινα Μερκούρη, ο πρώην Υπουργός Πολιτισμού Νιάνιας, το ζεύγος Βασίλη και Λίζα Γουλανδρή, η Ντόλη Γουλανδρή, ο Νιάρχος, ο Νάσης, ο Βερσάτσε, ο Αρμάνι. Εδώ έχουν τσουγκρίσει τα ποτήρια τους από το Βόρχολ μέχρι τον Ματσέρνος. Βλέπαμε να έρχονται όλοι οι μεγάλοι από αρχηγοί κρατών μέχρι μεγάλοι καστικοί, ζωγράφοι, γλύπτες που περνούσαν από αυτόν εδώ το συγκεκριμένο χώρο. Και θυμάμαι τη όταν είχε έρθει εδώ ο Νουρέγεφ για πρώτη φορά. Είχε γίνει μια δεξίωση στο σπίτι του Γιώλα με τον Νουρέγεφ, επίτιμο που συγκεκριμένο. Υπέροχα ήταν. Η πιστή οικονόμος του Ιόλα Σούλα βρισκόταν συνεχώς σε επιφυλακή να υποδέχεται καλεσμένους. Η δημοσιογράφος Μαρία Καραβία το 1983 γύρισε ένα ντοκιμαντέρ στο σπίτι του εκεντρικού συλλέκτη, ο οποίος της μίλησε για την καθημερινότητά του στην Αγία Παρασκευή. Χρυσή μου, από το πρωί το βράδυ έχω κόσμο. Βλέπω κόσμο όλη την ημέρα και όλο το βράδυ και όλο το τηλέφωνο χτυπάει 2, 3, 4, 5 ώρα το πρωί. Από παντού τηλέφωνο. Ποτέ. Δεν αισθάνθηκα ποτέ μοναξιά, δεν πήρα ποτέ μου να πάω βακάνς. Πιστεύω ότι πρέπει να ξέρεις τι θέλεις στη ζωή σου. Ο άνθρωπος είναι αρχιτέκτον της ζωής του, όπως είπε ο Σέξπιρ. Ο ένας άνθρωπος κάνει τη ζωή του πώς θέλει. Αυτό το έχω παράδειγμα το δικό μου. Η καρταρόμπα του Ιόλα ήταν ασυνήθιστη και ατελείωτη. Όταν μιλάμε για τις καρταρόμπες, ο Ιόλας δεν είχε ένα κομμάτι, δεν είχε 15 ρούχα. Είχε 3.000 ποκάμισα, είχε πάνω από 700 κουστούμια, είχε τις γούνες, είχε, δηλαδή ήταν ένα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή ήταν πραγματικά το μόλ, πώς θα σας το πω. Όλα τα υπόγεια ήταν οι καρταρόμπες. Γινόταν ωραία, είχε κάτι γούνες, είχε 2 ντουλάπες με γούνες και έβαλε τις ωραίες γούνες, τις κυκλοφορούσες. Αυτός που δεν ξεχνάει κανείς η ζωή του. Πάθος για τα παπούτσια. Απίστευτο. Είχε παπούτσια που το τακούνι ήταν ενιδρίο. Είχε μέσα ψαράκια, όχι αληθινά ψαράκια, αλλά θέλω να πω. Δηλαδή φαινότανε το νερό καθώς περπατούσε, ξέρω εγώ. Είχε μανία με αυτά τα ιδιότροπα πράγματα.
βίλα ήταν 2.000 τετραγωνικά μέτρα. Ο Ιόλας την είχε ως μουσείο και σπίτι του θεωρούσε ένα δωμάτιο που είχε κρατήσει δίπλα στην κουζίνα. Όταν έκλεινε η πόρτα αυτή, υπήρχε μια απομόνωση του υπόλοιπου μουσείου με το καθιστικό ή το σπίτι του Ιόλα, όπου ήταν η κουζίνα του, το υπνοδωμάτιό του, τα μπάνια και επάνω το δωμάτιο της οικονόμου του. Φυσικά και το δωμάτιο ήταν πέρα από κάθε φαντασία. Συνήθως τα κρεβάτια κάπου σε κάποιο τοίχο ακουμπάνε. Αυτό ήταν στη μέση μιας αίθουσας που μου φάνηκε εκείνη τη στιγμή σαν ολόκληρο το Σύνταγμα. Τα μικρότερα αντικείμενα τέχνης ήταν χιλιάδες και ανεκτήμητα. Ακόμη και για τους εύπορους καλεσμένους του ήταν μεγάλος πειρασμός. Έχω ακούσει από επισκέπτη του, ο οποίος δεν ήταν σαν άνθρωπος κλέφτης, ήταν άνθρωπος από αυτού. Μου λέει, δεν φαντάζεσαι τι πειρασμός ήταν το σπίτι του. Γιατί όταν μας έπαιρνε βόλτα να δούμε τα εκθέματα, υπήρχαν και ολόκληρα ράφια που είχε εκεί αντικείμενα τέχνης και οποιοδήποτε, εγώ είδα 2-3 λέει να παίρνουν κάτι και να το βάζουν στην τσέπη τους για ανάμνηση. Ήταν πλουσιότατοι άνθρωποι, ούτε συλλέκτες ούτε τίποτα. Τον κλέβανε για σουβενίρ, το φαντάζεσαι δηλαδή αυτό το πράγμα. Τη δεκαετία του 70, ο Ιόλας αποφασίζει να εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα. Μετά από μια υπόσχεση που είχε δώσει στο στενό του φίλο Max Ernst, κλείνει προς τιμή του όλες τις γκαλερί. Αγαπούσε την Ελλάδα. Τη θεωρούσε παράξενη, τη θεωρούσε περίεργη, τη θεωρούσε κουτσομπόλα. Ώσπου έκανε το λάθος να αποφασίσει να εγκατασταθεί στην Αθήνα. Το όνειρό του ήταν να φέρει στην Ελλάδα την τεράστια συλλογή του και να φτιάξει ένα κέντρο σύγχρονης τέχνης. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Ταχυδρόμος» το Νοέμβριο του 1986 αναφέρει «Σκοπός μου ήταν να προσκαλώ και να φιλοξενώ ξένους καλλιτέχνες μεγάλης αξίας, να τους παρέχω κίνητρα για να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευαισθησία για τον ελληνικό χώρο». Για την Ελλάδα ο Ιόλας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος προκαλούσε ή ορισμένοι θεωρούσαν ότι η ζωή του αποτελεί πρόκληση, αλλά ο Ιόλας αυτά ποτέ δεν νομίζω ότι τον απασχόλησε. Δεν τον κατάλαβαν πολλοί άνθρωποι το Ιόλα. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, θα δούμε πώς το όνειρο του Ιόλα να φτιάξει το μουσείο έγινε εφιάλτης. Πώς οι διεθνείς έπαινοι έγιναν καταγγελίες για αρχαιοκαπηλεία και άλλες αξιόπινες πράξεις που στην Ελλάδα διέλυσαν τη λάμψη γύρω από το όνομα του Ιόλα. Όλα αυτά σε λίγο, στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Παρακολουθείτε, κυρίες και κύριοι, τη μηχανή του χρόνου και το αφαίρωμά μας στον εκκεντρικό συλλέκτη Αλέξανδρο Ιόλα. Η συνέντευξη που έδωσε σε μεγάλο γυναικείο περιοδικό προκάλεσε σάλο και τον έφερε αντιμέτωπο με την κοινή γνώμη. Τότε είχε μιλήσει απαξιωτικά για τον Παρθενώνα και τη Μελίνα Μερκούρη. Όταν το 1982 η δημόσια τηλεόραση ήταν έτοιμη να προβάλλει συνέντευξη και εικόνες από το σπίτι του Ιόλα, παρενέβη ο ίδιος ο συλλέκτης και ζήτησε να αποσυρθεί η συγκεκριμένη ταινία για να μην βρεθεί πάλι στο επίκεντρο αρνητικής κριτικής. Αποσπάσματα από αυτή την εκπομπή της Μαρίας Καραβία θα δείτε σε λίγο. Ο Ιόλας όμως δεν απέφυγε τελικά τη δοκιμασία. Την ίδια χρονιά ένας στενός του συνεργάτης τον κατήγγειλε για αρχαιοκαπηλεία, όργια και ναρκωτικά. Η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη και πήρε πρωτοφανείς διαστάσεις. Τέλη της δεκαετίας 70, ο ομοφιλόφιλος νεαρός Αντώνης Νικολάου δίνει εξετάσεις σε σχολή θεάτρου στο Παρίσι. Αποτυγχάνει όμως και την ίδια ημέρα γνωρίζει τον Τζαρούχη στο καφέ De Flor. Γίνεται βοηθός του. Τον παίρνει στο ατελιέ του, ζει μαζί με τον Γιάννη Τζαρούχη και κάποια μέρα που έχει τα γενέθλιά του ο Αντώνης ο Νικολάου και λόγω της ιδιορυθμίας του
του κάνει δώρο ένα κρινολίνο που είχε φτιάξει για τη Μαρία Κάλλας. Και του λέει, από σήμερα σε λένε Μαρία Κάλλας. Αντώνης Νικολάου είσαι για το ληξιαρχείο. Ο Νικολάου είναι εξαιρετικά οργανωτικός. Όταν ο Τσαρούχης τον διώχνει, ο Ιόλας για να μην μείνει άνεργος τον προσλαμβάνει ως υπεύθυνο της τεράστιας και πανάκριβης γκαρνταρόμπας του. Εργάζεται για πολλά χρόνια στη Βίλα Ιόλα. Τη δεκαετία του 80 όμως γίνονται στο σπίτι κλοπές σημαντικών αντικειμένων. Κάποια βρέθηκαν στο σπίτι του Νικολάου. Τότε ήρθε η οριστική ρήξη στις σχέσεις τους. Μέχρι πια που έγιναν οι κλοπές εδώ και τους έδιωξε και τον έδιωξε ο Ιόλας και ξεκίνησε πια η αντίστροφος μέτρηση. Ο Ιόλας στο εξωτερικό ήταν κεντρικός, πρωτοπόρος, σαρωτικός σε ό,τι έκανε και έλεγε. Δεν είχε συνειδητοποιήσει όμως απόλυτα ότι η Ελλάδα είχε άλλες αντοχές και εντελώς διαφορετικά ήθη. Το 1983, σε ηλικία 75 ετών, όταν πια δεν έχει να αποδείξει σε κανέναν τίποτα, δίνει μια συνέντευξη στην Όλγα Μπακομάρου για το περιοδικό Γυναίκα. Οι απόψεις του προκαλούν θυελλώδεις αντιδράσεις. Ο Ιόλας λέει: «Ο Παρθενώνας ήταν μια μικρή έκφραση του 5ου αιώνα και της παρακμής του. Ήταν γελίος. Σήμερα είναι κατεστραμμένος, γι' αυτό είναι πιο ωραίος». Εγώ κάποτε είχα αρθρογραφήσει εναντίον του, όταν βγήκε και είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι τι τη θέλετε την Ακρόπολη και δεν την γκρεμίζετε. Έτσι για να γίνει εκεί πέρα ένα καινούριο μοντέρνο έργο κτλ. Λοιπόν, αυτές τις αηδίες τις έχουμε ακούσει παλιότερα. Ήτανε ό,τι κακό μπορούσε να κάνει η συνέντευξη αυτή στον Ιόλα σε μια ελληνική κοινωνία η οποία εκείνη την εποχή, θα σας θυμίσω, ήταν η εποχή του αυριανισμού, ήταν η εποχή του λαϊκισμού. Και να πεις σε μια συνέντευξη για τον Παρθενώνα ότι ωραίος είναι πιο ωραίος σαν ερείπιο. Να πεις ότι ο Παπανδρέου είναι μια καταστροφή για την Ελλάδα. Να πεις ότι η Μελίνα Μερκούρη είναι Μερκουράζ ή ότι εν πάση περιπτώσει είναι άνθρωπος δίχως πολιτισμό. Για τη Μελίνα Μερκούρη είχε διατυπώσει την εξής κρίση. Η Μελίνα δεν είναι παρά μια γυναίκα που έχει σεξαπίλ του παλιού καιρού και το εκμεταλλεύεται τώρα, το 1983. Με τα ελγίνια της κάνουν κροκοδιλίσιες ενέσεις και της πληρώνει ο Παπανδρέου το τικέτο της για να πηγαίνει εδώ και εκεί. Βέβαια ήταν και προκλητικός, έτσι. Αν το δεις και από την άλλη πλευρά, ήταν και δεις προκλητικός. Δεν πρόσεχε. Θυμάμαι κάποιες συνεντεύξεις του που δήλωνε πως είμαι Έλληνας και θέλω να ζω και να αναπνέω μέσα σε αρχαίες κολόνες. Τα αρχαία που βλέπετε προέρχονται από ελληνικούς ναούς. Κάτσε τώρα. Από το ναό πώς το πήρες εσύ? Δηλαδή, αν το ψάξεις και στη δήλωση να στηριχθείς μόνο, εσύ βρήκες ποιο κομμάτι, αυτό το κομμάτι το βρήκες από το ναό και πώς πέρασε τη δική σου την κατοχή? Ο Ιόλας δεν είναι ευρέως γνωστός στην ελληνική κοινή γνώμη. Μετά τη συνέντευξη όμως διαμορφώνεται μια αρνητική άποψη για το άτομό του. Τότε ο τραβεστή Αντώνης Νικολάου, πικραμένος επειδή έχασε την εργασία του στο σπίτι του Ιόλα, πλησιάζει τα μέσα ενημέρωσης και προσφέρει πληροφορίες και στοιχεία που τον ενοχοποιούν αρχικά για θέματα αρχαιοκαπηλείας. Κι έτσι ο Αντώνης Νικολάου Παύλα Μαρία Κάλλας έπαιρνε τα κομμάτια αυτά μέσα σε μια σακούλα του σούπερ μάρκετ και πήγαινε στις εφημερίδες, στον Ελεύθερο Τύπο, πήγε στην Αγγελική Νικολούλη. Μου είπαν ότι με ζητάει ένας τύπος έτσι ιδιαίτερος, ο οποίος μοιάζει με τον με την Κάλλας. Δηλαδή πρέπει να είναι τραβεστή, έχει το θεατρινίστικο, κάνει θόρυβο και θέλει οπωσδήποτε να τον δω. Λέω γιατί να μην έρθω. Και άρχισε και φώναζε και έλεγε να αποκαλύψω αυτούς που κλέβουν την Ελλάδα. Τους αρχαιοκάπηλες που ληστεύουν την Ελλάδα. Είχε περάσει από όλες τις εφημερίδες και τα ραδιόφωνα, δεν τον είχε δεχτεί κανείς. Με ένα φάκελο φουσκωμένο που έλεγε ότι μέσα εκεί υπήρχαν στοιχεία για τον Αλέξανδρο Ιόλα. Στον Ελεύθερο Τύπο τον Οκτώβριο του 1984 διαβάζουμε: «Αποκαλύπτω ποιοι γδίνουν την Ελλάδα». Η τραβεστή Μαρία Κάλλας ανοίγει για πρώτη φορά το στόμα της. Ο Νικολάου δηλώνει στην Αυριανή τον Απρίλιο του 85. Πήγα στην ασφάλεια, στα δικαστήρια, σε εφημερίδες, τίποτα, όλοι με έδιωχναν. Δεν έδιναν σημασία σε έναν άνδρα με φουστάνια.
Εγώ όμως επέμενα. Βγήκα στους δρόμους και φώναζα. Πιάστε τον αρχαιοκάπηλο Ιόλα, Τσαρούχη, Σαβάκη. Μέσα από αυτές τις συνομιλίες έβγαιναν λεπτομέρειες και για αρχαιοκαπηλεία και για όργια και για ναρκωτικά. Έβγαιναν πάρα πολλά τότε. Δεν είχε ανάγκη. Είχε πλούτο, είχε άνεση. Ζούσε μόνος του, είχε την παρέα του, τους φίλους του. Αλλά δεν είχε καμία ανάγκη. Αν ήταν μια φούσκα, αν ήταν μια κακία, αν ήταν όλες οι ζήλες μαζεμένες και η έχθρα περισσότερο, θα είχε σταματήσει αυτό το πράγμα. Γιατί αν δεν άβγαιναν ένα-δυο δημοσιεύματα, θα έρχονταν και η αστυνομία, θα έκανε τις ερευνές της. Ένας εισαγγελέας έμπειρος θα βλέπει ότι όλα αυτά δεν στηρίζονται κάπου και δεν θα είχαμε ούτε διώξεις. Και δεν θα είχαμε αυτή τη συνέχεια, θα είχαμε το σκάνδαλο. Αυτά είναι φρικτά πράγματα και απαράδεκτα για έναν τέτοιο άνθρωπο και δεν απορώ ότι στην Ελλάδα μπορεί να συμβούν. Μου είχε δώσει φωτογραφικό υλικό που μέσα εκεί έβλεπες ακρότητες επιλογές ερωτικές και θα μου πεις εντάξει και τι έγινε. Αυτό αφορούσε την ιδιωτική ζωή. Από τη στιγμή όμως που μέσα έβλεπες και ανήλικα έφερε μια άλλη ξέρεις, τροπή όλη η ιστορία. Έγραψε διαθήκη λέγοντας στη Μελίνα Μερκούρη ότι τα αφήνω όλα στο ελληνικό δημόσιο αρκεί να αποκατασταθεί το όνομά μου γιατί πόρνος, αρχαιοκάπηλος και ναρκωμανής δεν υπήρξε ποτέ. Τον Οκτώβριο του 1984 ο Νικολάου καταγγέλει στην αστυνομία τον Ιόλα για αρχαιοκαπηλεία. Εκεί λοιπόν είχε βρει το πάτημα Νικολάου και είχε βρει και ντοκουμέντα και ισχυριζόταν ότι και κάποιοι αγρότες του τα είχαν δώσει και ότι έφερνε και από την Αίγυπτο πολλά κομμάτια που ήταν αδήλωτα, πακεταρισμένα τότε και τα φύλαγαν σε αποθήκες. Με πήρε και μου έδειξε μία κασέλα ξύλινη τόση η οποία ήταν γεμάτη αποδείξεις και έλεγε να δείτε εγώ τι εισάγω στην Ελλάδα, από εδώ δεν βγάζω τίποτα και πόσο ακριβά τα έχω πληρώσει. Όλα ήταν δηλωμένα, όλα ήταν δηλωμένα στην εθνική υπηρεσία όπως επιβάλλει ο νόμος. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι κάποιες φωτογραφίες που μου είχε φέρει ο Κάλλας, έτσι τον έλεγα ο Κάλλας, ο Νικολάου, από κάποια αρχαία που δεν είχαν φωτογραφίσει οι ρεπόρτερ, γιατί δεν τους άφηνε να περάσουν και στα δικά του τα διαμερίσματα, αναγνωρίστηκαν από την αρχαιολογική, ήταν αδήλωτα. Ο Γιώλας τι έλεγε? Δεν μπορώ να θυμηθώ. Πιθανώς να μου τα έχει κλέψει ο Νικολάου, που ήταν τόσα χρόνια κοντά του. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν έχω ούτε δωρήσει ούτε πωλήσει. Μπορεί να χάθηκα κάπου. Η κοινή γνώμη παρακολουθεί άναυδη τις καθημερινές καταγγελίες και τα ανεξάντλητα δημοσιεύματα. Αμέσως προκαλείται παγκόσμιο ενδιαφέρον. Επιπλέον είχε γράψει μια γαλλική εφημερίδα στο πρωτοσέλιδο, είχε γράψει τι έσχο στην Ελλάδα καταδιώκουν έναν διεθνούς φήμης Τικέρ, να πούμε, και της ποιότητος και του επίπεδου του Γιόλα. Έξω, βεβαίως έξω. Έξω ο Γιόλας παρέμεινε αυτός που είναι, ο μεγάλος Γιόλας στο χώρο της τέχνης και του πολιτισμού. Η υπόθεση προκαλεί την παρέμβαση των εισαγγελικών αρχών. Και δεν ήταν μόνο ότι πήραν στα σοβαρά αυτήν την καταγγελία, αρχίσαν και καταγγελίες του στυλ ότι ο Ιόλας είναι, μαζεύει ανήλικα παιδιά εδώ, στη Βίλα των Οργείων, τους δίνει ναρκωτικά, ηρωίνη και κάνει όργη. Πρόσωπα, επώνυμα, διάσημοι, κλήθηκαν τότε για να δώσουν καταθέσεις. Και υπήρχε, ξέρεις, μια αναταραχή, μια αναβουμπούλα, ήταν τα πάνω κάτω. Γιατί όλοι ήξεραν το συλλέκτη, το διάσημο, που υπέθεταν, ακόμη και στην αρχαιολογική υπηρεσία και εδώ είναι το λάθος, ότι όλα τα έργα που είχε θα τα είχε και δηλωμένα. Και είχε ένα, νομίζω, καταλυτικό επιχείρημα. Ότι αφού τα Γάλλοι δηλώσει όλα, άρα σε οποιοδήποτε στιγμή, οποιαδήποτε στιγμή έκανε έλεγχο η χειρουργική υπηρεσία, θα διαπίστωνε ότι λείπανε. Είμαι τρελός, θα τα χαρίζω ή να τα πουλάω. Η εφημερίδα Αυριανή γράφει: κλέβετε και σκοτώνετε για αυτό που σας αρέσει, συνιστούσε στους νέους ο Ιόλας. Στο ίδιο δημοσίευμα οι τίτλοι προκαλούν αίσθηση. Λάτρης της σκλαβιάς,
εχθρός της πολιτικής, φιλοαμερικανός και φασίστας, ο φίλος του τέος Προέδρου της Δημοκρατίας. Πανσεξουαλιστής, Χίτλερ του σεξ, σαδιστής και μαζοχιστής, υπεύθυνος για ναρκωμανής και ηθικός αυτουργός φόνου. Πρέπει να πω ότι και εκείνη τη στιγμή ένα μεγάλο μέρος του τύπου, ένα μεγάλο μέρος, υπήρξε πολύ σκληρό απέναντι του και άδικο απέναντι του. Υιοθετούσαν τις απίθανες καταγγελίες του Νικολάου. Στον ελεύθερο τύπο ο τίτλος είναι «Όνειρό μου, ένα δάσος με κολόνες». Τότε προβάλλεται στην ΕΡΤ η εκπομπή της Μαρίας Καραβία με δηλώσεις του Ιόλα που είχαν γίνει πριν από τις καταγγελίες του Νικολάου. Είμαι ο Ιόλας και αγαπώ την τέχνη, καταλαβαίνεις, και έχω μεθύσει και έχω πάρει τις μεγαλύτερες ικανοποίησεις στη ζωή μου από την τέχνη. Τι ωραίο πράγμα, έτσι. Πείτε με τα βατζή της τέχνης και τελείωσε. Την επόμενη ημέρα η Αυριανή γράφει. Η ταινία που γερίστηκε στο πολυθρύλιτο ανάκτορο των ρωμαϊκών οργείων. Ιόλας, δεν είμαι συλλέκτης, είμαι ταβαντζής της τέχνης. Ήταν προκλητικός και είχε και αυτούς τους φίλους, αρκετούς φίλους. Τώρα έπεσε ίσως θύμα αυτής της τάσης του με τους νεαρούς εραστές του. Δηλαδή αυτό κυρίως, αλλά όχι κοινωνικά. Γιατί κοινωνικά εδώ ήταν αποδεκτός, τουλάχιστον σε επίπεδο καλλιτεχνικό. Η ομοφιλοφιλία δεν είχε ποτέ αυτή την, ας πούμε, πουριτανική καταδίωξη που είχε στην Αγγλία την Βικτοριανή εποχή, όπως Όσκαρ Βάιλντ, όπως παραδείγματος χάρη. Τα επικριτικά και πολλές φορές σκληρά ηχηδαία δημοσιεύματα πλήθαιναν. Ο Ιόλας έβλεπε τη χώρα που είχε αγαπήσει τόσο πολύ να του επιτίθεται. Δεν ίδρωνε το αυτί κανενός. Τσατσά τον ανέβαζαν, τσατσά τον κατέβαζαν. Στα 80 του χρόνια, ο Αλέξανδρος Ιόλας είναι θρύλος στο εξωτερικό και ταπεινωμένος στην Ελλάδα. Για μένα ο Ιόλας ήταν μια πολύ σημαντική προσωπικότητα της τέχνης και βέβαια νομίζω ότι γενικά η Ελλάδα του φέρθηκε μάλλον αρνητικά. Όσοι είχαν κοινωνικές σχέσεις με τον Ιόλα βρέθηκαν και αυτοί κατηγορούμενοι. Α, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Βέβαια, εκεί μας έκανε, έπαιρνε κάθε μέρα, ας πούμε, ο ομοφιλόφιλος, έβαλε δίπλα του τον Γαβρά, εμένα, τον έναν, τον άλλον, όλους. Ήταν μια τρομερή ιστορία. Στο στόχαστρο βρέθηκε ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ήταν στα μέσα της δεκαετίας του 80 μια περίγραπτη, περίεργη, λαϊκίστικη, ενοχλητική, θα έλεγα, επίθεση στον Ιόλα και όχι μόνο στον Ιόλα, στον Χατζηδάκη και σε βαρούς, στον Καραμαλή τον παλαιό και δεν ξέρω πού. Η στήριξη ήρθε από σημαντικές προσωπικότητες του εξωτερικού. Ο Κώστας ο Γαβράς στο εξωτερικό έφτιαξε μία διακήρυξη στη συνείδηση όλων των Ελλήνων, την οποία υπέγραψαν μεγαλύτερες προσωπικότητες της τέχνης, διευθυντές μουσείων, ο Μιτεράν, ο Λάγκ, πάνω από 400 ονόματα είχαν υπογράψει αυτή τη διακήρυξη. Η διακήρυξη έγραφε: «Απευθυνόμαστε στη συνείδηση όλων των Ελλήνων. Το έργο που έχει επιτελέσει ο Αλέξανδρος Ιόλας στο πεδίο της τέχνης και της κουλτούρας είναι άξιο σεβασμού. Τώρα που στο όνομα μιας ψευτοηθικής τάξης δέχεται τις χυδαίες επιθέσεις του σκανδαλοθυρικού τύπου, θέλουμε να επαναλάβουμε ότι η Ελλάδα, λίκνο της τέχνης και του ευρωπαϊκού ουμανισμού,
οφείλει να είναι υπερήφανη που ανάμεσα στα τέκνα της συγκαταλέγεται ένας άνθρωπος του αναστήματος του Αλέξανδρου Ιόλα. Τον διέλυσε αυτή η ιστορία. Κυριολεκτικά τον διέλυσε. Δηλαδή, εγώ τον ζούσα εκείνο το τελευταίο καιρό και με πολύ θλίψη και οδύνη έβλεπα αυτή την σταδιακή, όχι μόνο ψυχολογική και συναισθηματική, αλλά και βιολογική κατάρρευση. Ήταν τραγικές συνθήκες θανάτου του, που δεν θα τις θέλαμε ούτε για το αδέσποτο σκυλί μας. Σαν σκυλί, παιδί. Σε κατάσταση προστατευμένης απειλής. Η ποινική δίωξη σταμάτησε και άρχισε η λαιλασία της βίλας Ιόλα που περιείχε 10.000 συλλεκτικά κομμάτια αμύθιτης αξίας. Έτσι πέθανε στιγματισμένος ένας άνθρωπος ο οποίος δόξασε την Ελλάδα και είχε αυτό το τέλος. Μια άγνωστη ιστορία που εντυπωσιάζει είναι αυτή με το περίφημο μυστικό δείπνο του Άντι Γόρχολ. Το έργο το παρήγγειλε από τον καλλιτέχνη ο Ιόλας όταν ήταν στο στόχαστρο του τύπου. Τότε, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ένας συλλέκτης ζήτησε από τον Γόρχολ να αφήσει κενή τη θέση του Ιούδα. Όπως του είπε, στη θέση του Ιούδα θα έμπαινε ο Έλληνας που τον πίκρανε. Ήταν το κύκνιο άσμα και των δύο. Ο Αλέξανδρος Ιόλας φεύγει από τη ζωή τον Ιούνιο του 1987, χτυπημένος από την αρρώστια του AIDS, πτωημένος και εξαντλημένος από το διασυρμό που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Τελευταία του επιθυμία ήταν να δωρήσει την αμύθιτη συλλογή του στο ελληνικό κράτος υπό την προϋπόθεση να αποκατασταθεί το όνομά του. Κάτι που δεν έγινε ποτέ. Σε λίγο η συνέχεια με τη λαιλασία της περίφημης Βίλας Ιόλα.